Είδε την ομάδα του να δέχεται την ήττα στον πρώτο τελικό, 72-46. Coach, από την αρχή η ομάδα σας δυσκολευόταν. Τι πήγε λάθος σήμερα και δεν μπόρεσε να κοντράρει την ανόρθωση? Δεν είχαμε ούτε διάθεση ούτε πάθος. Δεν δικαιόμασταν τίποτα από το παιχνίδι. Ντροπιαστική ημέρα για το σωματείο μας. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Κανείς μας από όλη την ομάδα και εμένα και τις παίκτριες δεν άξιζε να φορεί το σήμα της ΑΕΣ. Coach, έχετε όμως την ευκαιρία την Κυριακή να κάνετε μια φρέσκια αρχή. Είδαμε την ΑΕΛ ανεβασμένη τις τελευταίες εβδομάδες με την αλλαγή της ξένης παίκτριας. Θεωρείς ότι την Κυριακή θα δούμε την ΑΕΛ βελτιωμένη? Δεν την δούμε βελτιωμένη, σημαίνει ότι το πρωτάθλημα έχει χαθεί. Άρα πού θα επικεντρωθείτε για να φτάσετε? Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω αν θα εμφανιστεί η ομάδα μου αλλαγμένη ή όχι. Πού θεωρείς ότι πρέπει να επικεντρωθείτε στις επόμενες μέρες για να μπορέσει η ΑΕΛ να είναι καλύτερη? Πρέπει να πιστέψουν και να αντιληφθούν και εσύ είναι και σε ποια ομάδα παίζουν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή έχουμε παίκτριες οι οποίες δεν είναι αυτή η ευθύνηση. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι παίκτριες έμπειρες, παίκτριες οι οποίες τα τελευταία χρόνια είναι οι καλύτερες στην Κύπρο. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.